Εντρογόνο, καλώς ήρθατε και σήμερα, 5η 16 Ιουνίου. Κοντά μας στην εκπομπή «Καλημέρα Ιδρογόνο», πάντα από την τηλεόραση της Ζούγκλας, όπου θα μιλήσουμε και σήμερα για θέματα που αφορούν τον πλανήτη, θέματα ενέργειας και εννοείται με βάση το Ιδρογόνο. Πάντα κοντά μας ο Πέτρος Ζωγράφος. Κύριε Ζωγράφε, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Για να μας δώσει τα φώτα του όπως κάθε φορά. Σήμερα στο στούντιο έχουμε καλεσμένο, θα φιλοξενήσουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της γυμναστικής, Βλάση Μάρα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και η τιμή είναι δική μας. Ωστόσο, περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις στον κύριο Ζωγράφο που θέλετε να κάνετε στα τηλέφωνα 211 55 55 20 και 521. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που από προχθές στα social media κυριαρχεί και αφορά την ανακοίνωση της NASA που λέει ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν οι θερμότεροι μήνες και ιδιαίτερα ο Απρίλιος στη μετεωρολογική ιστορία. Οι θερμοκρασίες, κύριε Ζωγράφε, όσο πάνε και ανεβαίνουν, να πω χαρακτηριστικά... Φυσικά. Ναι. Έχουν πέσει και έξω στις προβλέψεις, γιατί η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει δυσανάλογα σε σχέση με αυτά που είχαν προβλέψει κάποιοι επιστημονικοί κύκλοι. Ωστόσο, να πούμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της NASA, ότι ο Απρίλιος ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες στη μετεωρολογική ιστορία της Γης, η οποία ξεκινάει από το 1880. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία υδάφους το Μάιο του 2016 ήταν κατά 0,93 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του συγκεκριμένου μήνα, ενώ καταρρίφθηκε το ρεκόρ του Μαΐου του 2014. Βλάση, πες μας, φεύγοντας από Ελλάδα, καλή ώρα που ήσουν και στο εξωτερικό. Είχα πάει και στη εξωτερικό. Βραζιλία πρόσφατα. Ακριβώς. Καταρχήν ναι. Να ρωτήσω, ναι, ναι, ναι. Η Άννα μου, το Βλάση, που, ο οποίος έχει κάνει τη χώρα πολλές φορές να νιώσει υπερήφανη. Τώρα ετοιμάζεται για το Ρίο. Πυρετοδός, από ό,τι γνωρίζω, να συμμετέχει πάλι σε μια Ολυμπιάδα. Σε μια Ολυμπιάδα που πιστεύω ότι πάλι θα την ξαναδοξάσει την πατρίδα. Πώς αυτό γίνεται, θα το πετύχεις, Βλάση μου? Κοιτάξτε, γενικά ο αθλητισμός είναι μέσα στο αίμα μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όπως ξέρετε κι εσείς. Τυχαίνει να με γνωρίζετε από 3 χρονών. Το Βλάση τον είχα στα πόδια μου κάποια στιγμή, στα χέρια μου δηλαδή, ήταν από πολύ μικρό. Και το σχολείο που πήγαινε ήταν απέναντι ακριβώς από το σπίτι που έμενα και από τότε φαινόταν από το σχολείο, από τα παιδικά του χρόνια, ότι θα έχει τρομερές επιτυχίες. Μάλιστα. Και όπως γνωρίζετε, ασχολούμαι με αυτό το πράγμα πάρα πολλά χρόνια, με επιτυχία. Αυτό το καταφέρνω γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Έχω πίστη στις δυνάμεις μου και νομίζω ότι όταν κάποιος θέλει να καταφέρει κάτι και το προσπαθεί πάρα πολύ, θα το καταφέρει σίγουρα. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και με μένα και με εσάς και με την προσπάθεια τη δικιά σας. Εσύ και έχουμε κάτι κοινό μεταξύ μας, Βλάση. Αγαπάμε, όπως είπες, ας πούμε, και το θέμα της επιτυχίας, προκειμένου όμως να βοηθήσουμε και την πατρίδα. Μάλιστα. Αυτό δεν νομίζω ότι το κάνεις μόνο για προσωπική σου προβολή, αλλά το κάνεις και για την πατρίδα. Νομίζω ότι όταν κάποιος αισθάνεται δυνατός, όταν κάποιος αισθάνεται ότι μπορεί να προσφέρει, φαίνεται στην αντιμετώπιση που έχει στον αδύναμο. Ακριβώς. Και εσύ ξέρω πολύ καλά ότι το έχεις βαθιά μέσα ριζωμένο αυτό το συναίσθημα για την πατρίδα. Και θυμάμαι ότι σε πολλές σου επιτυχίες πάντα το έλεγες. Ναι, η προσπάθεια δικιά μου ταυτίζεται με έναν κοινό άνθρωπο, η οποία γενικά δείχνει ότι μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε με αρκετή προσπάθεια και ότι δείχνει το δρόμο προς την επιτυχία και στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι γενικά στη ζωή μας, έτσι. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και οφείλουμε στον εαυτό μας να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να το προσπαθήσουμε αυτό. Εσύ μέσω του αθλητισμού κάθε φορά προσπαθείς, καταθέτεις την ψυχή σου. Ο καθένας από το πόστο του. Ακριβώς, για να διακριθεί η χώρα μας, η Ελλάδα μας.
Ο κύριος Ζωγράφος, μέσω της καινοτομίας του, της μεγάλης εφεύρεσης, όπως την αποκαλεί ο κόσμος, προσπαθεί και με όλη την ερευνητική ομάδα να ανατρέψει τα δεδομένα στο θέμα ενέργειας. Τι έχεις να πεις? Ο κύριος Ζωγράφος είναι ένας εξαιρετικός ερευνητής. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει είναι πρωτοποριακό και προσπαθεί να πρωτοστατήσει την πράσινη ενέργεια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η κίνηση και αν την καταφέρουμε νομίζω ότι θα γίνει ένας πολύ καλύτερος πλανήτης. Είχες έρθει τελευταίως και στην ανοιχτή συζήτηση που είχε γίνει στα Νότια Προάστια και είχες δηλώσει τη στήριξή σου. Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για τον πλανήτη μας, για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αυτή τη στιγμή τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο με την τώρα πορεία και την εξέλιξη που έχει υπάρξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Θεωρώ ότι... Την αρνητική εξέλιξη. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι της πράσινης ενέργειας θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και να σώσουμε τον πλανήτη μας, γιατί θεωρώ τώρα ότι του ρίχνουμε συνέχεια ένα είδος καρκίνου για να τον διαλύσουμε τελώς. Έτσι. Μάλιστα. Συχνά ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Τι λένε εκεί ο κόσμος, οι άνθρωποι του εξωτερικού, πώς σε αντιμετωπίζουν, τι λένε για τη χώρα μας εδώ? Εντάξει, κοιτάξτε, γενικά στο εξωτερικό είναι και το τι προβολή έχουν για τη χώρα μας μέσα μαζικής ενημέρωσης για εμάς. Δεν ξέρω πάντα τι γίνεται. Άλλες χώρες έχουν μια πολύ καλή αντιμετώπιση σε εμάς, άλλες μια πολύ αρνητική. Αλλά το θέμα είναι ότι τι δείχνουμε και τους αφήνουμε να περάσει από εκεί πέρα όταν μας συναντούν. Μάλιστα. Θεωρώ ότι δεν δίνουμε κάτι τέτοιο, ότι είμαστε αδύναμος λαός και δεν είμαστε ένας λαός ο οποίος όλη μέρα πίνει καφέ. Mm-hmm. Ακριβώς, να φύγει αυτή η νοοτροπία, αυτό η σκέψη. Κύριε Ζωγράφε. Εγώ, Λιάνα, νιώθω πάρα πολύ ωραία και υπερήφανος που έχω σήμερα το Βλάση το Μάρα στο τραπέζι. Και ο αθλητισμός κοντά σας. Φυσικά. Και θα προσπαθήσουμε. Έχουμε μιλήσει με πολλούς αθλητές, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές. Θα περάσουν από τη ζούγκλα, θα παρελάσουν και αυτοί. Γιατί είναι πραγματικά μία ομάδα η οποία δοξάζει και δεν εξευτελίζει την πατρίδα μας. Όπως έχει συνηθιστεί στο τέλος, στα τελευταία χρόνια, ας πούμε, να μην υπάρχει πλέον, να ντρέπεται ο άλλος να λέει ότι είναι Έλληνας. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, προσφέρουν στην πατρίδα μας υπηρεσίες. Ακριβώς. Βλάση, όταν ήρθες και είδες πρώτη φορά την κοινοτομία, την εφεύρεση, και από περιέργεια εντωμεταξύ, είναι και ένας λόγος αυτός. Πλέον σου έχουν λυθεί όλες οι απορίες, έχεις πιστέψει, το έχεις δει και με τα μάτια σου. Το έχω δει, ναι, το έχω δει να δουλεύει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η μηχανή, τέλος πάντων, να το πω, να το θέσω έτσι. Επειδή θεωρώ κιόλας ότι καθημερινά κάνουμε πολλά πράγματα για να έχουμε καλύτερη ζωή, το να... όπως είπα και πριν, να ρίχνουμε δηλητήριο στην ατμόσφαιρά μας από τα αυτοκίνητα, από τις μηχανές, από οτιδήποτε κινείται με πετρέλαιο ή βενζίνη. Νομίζω ότι αυτή η μηχανή θα λύσει πολλά προβλήματα και απλά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δεν χρειάζεται και ότι δεν έχει τόσες πολλές απώλειες. Δηλαδή, για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται ένα τεράστιο όγκο υδρογόνου. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ μικρές ποσότητες και αυτό και από μόνο του είναι καινοτομία. Μάλιστα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχεις την αγάπη και τα χαιρετίσματα. Βλέπουμε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, Θεσπρωτεία, Κρήτη. Σου στέλνουν τη θετική ενέργεια, ναι, όπως και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Και θέλουμε να μας υποσχεθείς ότι τώρα στο Ρίο, για άλλη μια φορά,
θα κάνεις τη χώρα μας υπερήφανη. Αυτό είναι υπόσχεση από την πρώτη φορά που γύρισα από ένα πολύ μεγάλο μετάλλιο που είχα κερδίσει το 2001, ένα παγκόσμιο τίτλο. Είχα δηλώσει ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνω σε αυτό το επίπεδο και να φέρνω χαρές στη χώρα μου. Θεωρώ ότι μέσα από αυτόν τον αγώνα θα συνεχιστεί αυτή η υπόσχεση. Μάλιστα. Κύριε Ζωγράφη, πριν δούμε και περάσουμε να δούμε το βίντεο, θέλετε να δεν έχω πείτε να κάτι στο Βλάση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Ο Βλάσης είναι πραγματικά ένας ήρωας για την πατρίδα μας και θα ήθελα να του ευχηθώ πάντα τέτοιες επιτυχίες. Και όχι μόνο για το πρόσωπό του, αλλά για την πατρίδα που η πατρίδα πλέον δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι όπως την έχουν καταντήσει. Βλάση, πάντα τέτοιες επιτυχίες για την πατρίδα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Νομίζω ότι ο καθένας στο πόστο που βρίσκεται πρέπει να πάρει τα ενία στα χέρια του και να προσπαθήσει για το καλύτερο, γιατί, πώς να το πω, είμαστε Έλληνες και το αξίζουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε που στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τίμησες και είσαι εδώ. Καλή επιτυχία. Σου στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Να σε συνοδεύει, να σε συνοδεύει στο Ρίο. Πάρα πολύ, ναι. Ωστόσο, εμείς πάμε να δούμε ένα συγκεκριμένο βίντεο όσο αφορά την κλιματική αλλαγή και όλο αυτό που συμβαίνει μέσα από τη ρύπανση. Δραματικές είναι οι διαπιστώσεις των επιστημόνων για τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στον πλανήτη. Η θερμοκρασία το φετινό Απρίλιο ήταν κατά 1,11 βαθμό Κελσίου, υψηλότερη από το μέσο όρο αναφοράς που είναι η περίοδος 1951-1980. Μάλιστα, η ανωδική τάση ακολουθεί μια συνεχόμενη πορεία. Πρόκειται για το 12ο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο καταρρύπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασιών. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το μέγεθος κατάρρυψης. Δεν σπάνε απλά τα ρεκόρ, συντρίβονται. Βάσει των δεδομένων που έχουν τόσο η Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρα των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και τα Ηνωμένα Έθνη, πρόκειται για το θερμότερο Απρίλιο από το 1880. Ως βασική παράμετρος για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι το φαινόμενο Ελνίνιο. Οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν προειδοποίηση για την ανάγκη ταχείας ανάληψης δράσης με την εφαρμογή των αποφάσεων του Παρισιού. Μάλιστα. Πάλι μαζί είδαμε τι γίνεται όσον αφορά το λιώσιμο των πάγων, την κλιματική αλλαγή. Βλάση, θα παραμείνεις λίγο ακόμα, γιατί η εκπομπή του κύριου Ζωγράφου διαμορφώνεται κάθε φορά από τα μηνύματα και από την επιθυμία του κόσμου. Και ο κόσμος σε θέλει. Θέλει να είσαι έστω και λίγο παραπάνω μαζί μας. Βλάση, τι δυσκολίες βλέπεις, ας πούμε, να υπάρξουν τώρα σε αυτή σου την προσπάθεια? Το κυριότερο πρόβλημα είναι καθαρά θέμα προπόνησης, θέμα... Το κυριότερο πρόβλημα για μένα, εντάξει, εκτός από κάποιες προετοιμασίες που δεν κάναμε, είναι το να δίνω κάθε μέρα τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στην προπόνηση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, θεωρώ, για την προετοιμασία μου. Το να κάνω μία προπόνηση πάρα πολύ καλή δεν είναι δύσκολο. Εξάλλου, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, οι ασκήσεις που για κάποιους φαντάζουν αδύνατες, εμείς τις κάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Οι αντίπαλοι, από την άλλη πλευρά, είναι ισχυροί? Οι αντίπαλοι είναι πάρα πολύ ισχυροί και εξελίσσονται κάθε χρόνο και περισσότερο. Εμείς μένουμε πίσω, γιατί ως συνήθως έχουμε μπροστά ως, πώς να το πω, την κρίση. Ακριβώς. Η υποστήριξη δεν υπάρχει από την πολιτεία όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχει, μάλιστα. Και θεωρώ ότι ο αθλητισμός για κάποιους δεν είναι ένα καλό κίνητρο για να συνεχιστεί. Άρα, ακριβώς, κύριε Ζωγράφε, τύχοι απλά έχουν υψωθεί όχι μόνο σε εσάς, αλλά βλέπουμε εδώ και στον αθλητισμό. Να αντιμετωπίσουν τη συμπληρία. Λιάνα μου, το πρόβλημα είναι γενικό. Όταν εγώ φωνάζω και λέω καμιά φορά ότι ο κόσμος, οι πολίτες, τι φταίνε. Ορίστε, έχουμε ζωντανό παράδειγμα εδώ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, που ο άνθρωπος ομολογεί ότι με δικές τους προσπάθειες όλα αυτά και με έντονη δραστηριότητα, πώς να το πω, εκπαίδευση, προπονήσεις και τα λοιπά, και από μόνοι τους οι άνθρωποι. Και με δικά σας έξοδα. Εντάξει, είναι αρκετές φορές που πληρώνουμε κάποιες φορές τα έξοδά μας, αλλά εντάξει, υπάρχουν και αθλήματα που είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς. Δεν είναι όμως τα πράγματα όλα ρόδινα, έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και υποστήριξη την οποία δεν την έχουμε
100%. Εγώ ειλικρινά θα δώσω συγχαρητήρια στο Βλάση που πραγματικά εντοπίζει τα προβλήματα που συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας, που υπάρχουν. Τα προβλήματα σε κάνουν ακόμα πιο δυνατό ή έχεις πει κάποια στιγμή ότι τέλος, μέχρι εδώ δεν μπορώ να προσπαθώ άλλο? Και... Σίγουρα οι δυσκολίες σε κάνουν πιο δυνατό και γενικά ο αθλητισμός μέσα από τις δυσκολίες σε κάνει να ξεπερνάς όλα αυτά τα προβλήματα και να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σκέφτεσαι περισσότερο για το πώς θα αντιμετωπίσεις όλα αυτά, όλες αυτές τις δυσκολίες και το καλό είναι όταν κάποιος γίνεται πρωταθλητής, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, δείχνει ότι έχει ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, το να μείνεις στην κορυφή ή το να μείνεις και να ξεπερνάς κάθε φορά τις δυσκολίες θέλει και μια ισορροπία και μια βοήθεια. Μάλιστα. Κύριε Ζωγράφη. Ο Σάκης πραγματικά είναι ένα από τα παιδιά, τα αγαπημένα μου που θαυμάζω. Που πραγματικά μεγάλωσε στα χέρια μας. Είναι ένας πραγματικά αθλητής με το αλφα κεφαλαίο, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Εμείς ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας θα κάνουμε να προωθήσουμε αυτές τις τάξεις, ας πούμε, των αθλητών και τα λοιπά που τους έχουν εγκαταλελειμμένους οι διοικώντες σήμερα. Πρέπει να δώσουμε λίγο βάρος στα καλά και στα θετικά στην πατρίδα μας, γιατί πλέον όταν ανοίξεις τηλεόραση μόνο αρνητικά βλέπεις. Ακριβώς. Και είναι άσχημο αυτό. Εγώ προσωπικά δεν ανοίγω καθόλου την τηλεόραση γιατί δεν θέλω να ξέρω καν. Είναι, ίσως, προσπαθώ από το πόστο μου να δίνω και να δείχνω τα καλά στον κόσμο που με βλέπει. Ίσως είναι και η τακτική που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, μπορεί να γίνεται και αυτό έτσι, επίτηδες με την τηλεόραση. Γι' αυτό και οτιδήποτε φαίνεται προς τα έξω και στον κόσμο είναι κάτι το οποίο γίνεται από συγκεκριμένες δυνάμεις. Και κύριε Ζωγράφε, να μπούμε λίγο να πω στο κάτι στο Σάκη. Ο Σάκης, από ό,τι γνωρίζω, έχει και κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με το πολεμικό ναυτικό. Εκεί έχει ταχθεί. Τελικά με το πολεμικό ναυτικό, το ηρωικό πολεμικό ναυτικό μας, γενικά οικογενειακώς έχουμε σχέσεις και τα λοιπά, γιατί η Λιάνα και ο αδελφός της γυναίκας μου έχει υπηρετήσει στο ναυτικό και αυτό στο ηρωικό ναυτικό και γενικά πάρα πολλά μέλη της οικογένειας έχουν υπηρετήσει σε αυτό το όπλο, το ηρωικό. Μάλιστα. Και σας ξέφυγε κιόλας, φαίνεται η οικειότητα. Εμείς Βλάσης, εσείς Σάκης. Ναι, ναι. Από μικρό. Έτσι. Έτσι τον έλεγα. Κύριε Ζωγράφε, να περάσουμε όμως και με τη βοήθεια του Βλάση, να πούμε όσο αφορά τις εταιρείες που δωροδοκούν τον πλανήτη. Δωροδοκούν τις έρευνες. Δώστε μας έτσι μία μικρή αναφορά κάντε πριν δούμε το βίντεο. Εδώ αυτό περισσότερο για τον κόσμο θέλω να το πω. Εάν ανατρέξει σε σχετική βιβλιογραφία, ακόμη και από το ίντερνετ δει ότι τα ερευνητικά κέντρα, τα σημαντικά ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο, θα δει ότι χρηματοδοτούνται από τις ίδιες εταιρείες οι οποίες προκαλούν και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες λοιπόν αυτές, οι πετρελαϊκές, το σύνολο στην πλειοψηφία τους, είναι και αυτές που χρηματοδοτούν την έρευνα των επιστημονικών ομάδων ανά τον κόσμο, που σημαίνει ότι αυτοί καθορίζουν και το είδος της έρευνας που θα ασχοληθεί κάποια ομάδα ερευνητική. Στο κάτω-κάτω και ο λαός λέει, αυτός που πληρώνει, αυτός καθορίζει και τη γραμμή, τη στρατηγική. Οι εταιρείες λοιπόν, οι ερευνητικές ομάδες λοιπόν αυτές, οι μεγάλες μιλάω ανά τον κόσμο, χρηματοδοτούνται από τις 7 αδελφές. Αυτές λοιπόν, οι 7 αδελφές, είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις ονοματίσουμε, είναι και που καθορίζουν το είδος της έρευνας και το αντικείμενο που θα ασχοληθεί κάθε ερευνητικός οργανισμός και κάθε ερευνητική ομάδα. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που δεν έχει ξεφύγει η ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα από τον τομέα της έρευνας. Άρα λοιπόν όλη η έρευνα
η καθοδηγούμενη έρευνα από αυτούς που πληρώνουν καθορίζεται να είναι σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Το αυτοκίνητο κάποτε ήταν, όπως το γνωρίζαμε πριν από 50 χρόνια, πάνω στο ίδιο μοντέλο αυτό, δηλαδή στις μηχανές εσωτερικής καύσης, στις καταστροφικές αυτές μηχανές εσωτερικής καύσης που κατακρεουργούν το περιβάλλον, έκαναν λοιπόν το αυτοκίνητο πιο όμορφο, πιο ωραίο, αεροτομές, ηλεκτρικές κλειδαριές, το ένα τ' άλλο, αλλά δεν έπαυσε ποτέ η έρευνα να εξελίσσει και να δημιουργεί όχι διαφορετικές καινοτομίες όσον αφορά τα συστήματα, τα ενεργειακά της καύσης των υδρογονανθράκων και τα λοιπά, αλλά πάνω στον ίδιο τομέα προσπαθούν με τα ίδια συμβατικά καύσιμα, τα καταστροφικά, να εξελίξουν και να εξευγενήσουν είτε το αυτοκίνητο, είτε ένα κινητό τηλέφωνο, είτε μία τηλεόραση, έτσι, είτε ένα ηλεκτρικό ψυγείο. Όλα αυτά είναι οι βάσεις που είχαν βάλει πριν από 200 χρόνια κάποιοι ερευνητές και τις ίδιες αυτές κατασκευές προσπαθεί σήμερα η βιομηχανία και τα ερευνητικά κέντρα να τα εξελίξουν. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τη στιγμή λοιπόν που εξελίσσουμε τα ίδια πράγματα τα οποία είχαν ανακαλυφθεί πριν 200 χρόνια, αναμασάμε πάλι τα προϊόντα του πετρελαίου και των μηχανών εσωτερικής καύσης εις βάρος του πανέμορφου πλανήτη μας. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, ένα λεπτό Λιάννα και τελείωσα, η έρευνα δεν είναι ελεύθερη να ψάξουν τα ερευνητικά κέντρα να βρουν άλλες μορφές ενέργειας για να απαλύνουμε το πρόβλημα του πλανήτη μας, αλλά πάνω στα ίδια πράγματα, κάνοντάς τα πιο όμορφα, πιο ωραία τηλεφωνάκια, πιο ωραία αυτοκίνητα με άλλες αεροτομές, και συνεχίζουμε αυτό το ολέθριο λάθος και σφάλμα στο να καταστρέφουμε το πλανήτη μας, που ο πλανήτης δεν έχει πολλά χρόνια ζωής εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Δηλαδή ευχαριστώ. Θέλετε να πείτε ότι κοιτάνε το αμπαλάζ και μέσα μένει το ίδιο... Θέλω να πω ότι αυτοί που δίνουν τα χρήματα, αυτοί καθορίζουν και τη στρατηγική για το πού θα κινηθεί η επιστημονική κοινότητα. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός. Εγώ πληρώνω, δηλαδή αυτές οι πολυεθνικές, οι πετρελαϊκές, εγώ πληρώνω και εκεί με αυτό το αντικείμενο θα ασχοληθείτε. Βλάση, συμφωνείς πιστεύω, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ σε αυτά που λέει. Εγώ έχω να δηλώσω κάτι άλλο, ότι κάποτε κάποιος, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, μου είχε πει ότι οτιδήποτε θες να κάνεις, να μην χρειάζεσαι ποτέ σου βοήθεια, να το κάνεις μόνος σου. Αυτό είναι αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Πέτρος. Βλάση μου, να σε διακόψω, πάνω σε αυτό υπάρχουν ερευνητικά κέντρα, γι' αυτό εγώ φωνάζω και λέω όλα εξαρτώνται από τη διοίκηση. Με λίγα λόγια να το πούμε έτσι απλά, όπως θα το έλεγε και ο ελληνικός λαός, από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αυτή τη στιγμή τα ερευνητικά κέντρα, έτσι, που ασχολούνται κάποιοι επιστήμονες, δεν έχουν τις δυνατότητες από μόνοι τους, τις οικονομικές δυνατότητες δεν έχουν από μόνοι τους να επενδύσουν σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Άρα πρέπει να είναι στρατηγική του εκάστοτε, της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αυτοί λοιπόν, αντί να κοιτάξουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα να επιλύσουν, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι μίζες, τι θα αρπάξουν και αυτά. Πες μου Σάκη, εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτά, Βλάση μου? Να πω κάτι άλλο. Οτιδήποτε θεληθεί να γίνει για καλό,
Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Αν όλα θέλουν να κρατηθούν σε μια υποτονική διαδικασία, θα κρατηθούν έτσι. Πολύ σωστά. Αλλά ο λαός, εάν κάτσουμε και τον παρομοιάσουμε, τη σχέση των λαών, ενός λαού, σε σχέση με την εξουσία, την πολιτική, την εκάστοτε πολιτική εξουσία, μπορούμε να την παρομοιάσουμε σαν μια οικογένεια. Όταν ο πατέρας και η μητέρα της οικογένειας δεν καθοδηγούν σωστά τα παιδιά τους, τα παιδιά τους θα είναι μια διαλυμένη κατάσταση. Άρα όλα λοιπόν εξαρτώνται από την πολιτική, την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Και βλέπουμε πραγματικά ότι μετά την απελευθέρωση, μετά την τουρκοκρατία, η χώρα μας δεν ήταν ποτέ ελεύθερη. Πάντα είχαμε κάποιον από πάνω να μας καθοδηγεί, εσφαλμένα να μας καθοδηγεί, όχι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και η πατρίδα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Σάκη. Ποτέ δεν ήμασταν ελεύθεροι, εγώ πιστεύω, μετά από την απελευθέρωση από το ζυγό των Τούρκων. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να ντρεπόμαστε με την κατάσταση τώρα, έτσι, κατά της Ελλάδος, να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και θεωρώ ότι είμαστε μοναδικός λαός σε αυτόν τον πλανήτη. Και πρέπει να το αποδείξουμε ότι είμαστε μοναδικός λαός. Και όλα είναι θέμα παιδείας, πιστεύω, από μικρή ηλικία να ξεκινήσει κάποιος να σκέφτεται να κάνει το καλύτερο που είναι άρα, για την πατρίδα του. Άρα, Βλάση μου, είναι θέμα καθοδήγησης αυτό, έτσι δεν είναι? Η υπερηφάνεια ενός λαού. Η σωστή παιδεία. Και η σωστή παιδεία. Εσύ πιστεύεις ότι την παιδεία σήμερα την καθορίζουμε εμείς, σαν, δηλαδή εδώ στην πατρίδα μας? Από ό,τι φαίνεται, άλλοι την καθορίζουν αυτοί. Δεν είναι τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωστόσο, πριν περάσουμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο που αφορά κάποιες εταιρείες που, ναι μεν, έχουν υποβληθεί κάποια πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά βέβαια είναι ράπισμα ή χάδι. Εσείς θα κρίνετε. Να ευχαριστήσουμε το Βλάση Μάρα, να σε αποδεσμεύσουμε γιατί έχεις προπόνηση. Μάλιστα. Για άλλη μια φορά να σου πούμε καλή επιτυχία, στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και εδώ θα είμαστε, θα ξαναέρθεις. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή συνέχεια. Και εμένα θα με δείτε σε περίπου 50 μέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακριβώς. Θα σε δούμε πάλι παγκόσμιο πρωταθλητή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, Βλάση. Λοιπόν, πριν περάσουμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο, όπως σας είπα, που αφορά τις εταιρείες που χρηματοδοτούν τον πλανήτη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κοντά μας θα βρίσκεται ο κύριος Ιωάννης Πηλιόπουλος, διδάκτορ νομικής δικηγόρος. Πάμε ωστόσο να δούμε το βίντεο. Το Ολλανδικό Δικαστήριο απεφάνθη τελικά ότι η εταιρεία Shell ευθύνεται μερικώς για την περιβαλλοντική μόλυνση που προκλήθηκε στο Δέλτα του Νίγηρα, απορρίπτοντας παράλληλα 4 από τους 5 ισχυρισμούς που πρόβαλε η εταιρεία στην υπερασπιστική της γραμμή. Στη δικαιοσύνη προσέφηκαν το 2008 4 Νιγηριανοί και μια ομάδα ακτιβιστών που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Η υπόθεση εκδικάστηκε στη Χάγη, που είναι και η έδρα της Shell. Οι ενάγοντες ζήτησαν αποζημιώσεις για καταστροφή προσωπικής περιουσίας και για απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της μόλυνσης των υδάτων που προκλήθηκε από διαρροές πετρελαίου το 2004, το 2005 και το 2007. Ακτιβιστές που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος θεωρούν ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει πλέον δεδικασμένο και για μελλοντικές υποθέσεις που αφορούν στις δραστηριότητες πολυεθνικών εταιριών. Το πρόστιμο που θα πληρώσει η JP Morgan για να κλείσει την υπόθεση των τοξικών ενυπόθηκων δανείων με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε αμερικανική εταιρεία, 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλοί αναλυτές πάντως θεωρούν ότι τη γλίτωσε φθηνά. Πρόκειται για πρόστιμο τριπλάσιο από αυτό που πλήρωσε η BP που κρατούσε τα πρωτεία. Δείχνει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υιοθετεί πιο αυστηρή στάση. Παράλληλα όμως, δεν αποδίδονται ευθύνες στα στελέχη που πήραν αυτές τις εγκληματικές αποφάσεις. Οι αναλυτές επισημαίνουν αυτό το παράθυρο γιατί η τράπεζα θα το χρησιμοποιήσει για να αποφύγει αποζημιώσεις σε επενδυτές που έχασαν χρήματα.
Επίσης, 13 δισεκατομμύρια δεν είναι πολλά εάν ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των ενυπόθηκων τοξικών ομολόγων που πούλησε η τράπεζα ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα, αυτά όσο αφορά τις εταιρείες, όπως είπαμε, πετρελαϊκές εταιρείες που δωροδοκούν τον πλανήτη. Ωστόσο, να καλωσορίσουμε στο στούντιο, κοντά μας, όπως είπαμε, είναι ο κύριος Ιωάννης Πηλιόπουλος, διδάκτορ νομικής του Πανεπιστημίου Κολονίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Όπως παρακολουθήσαμε στο βίντεο και θέλουμε να το σχολιάσετε κι εσείς, κύριε Σπηλιόπουλε, σεισμό προκαλούν οι από κοινού αποκαλύψεις των εφημερίδων The Age, του ομίλου Firefax στην Αυστραλία και της Huffington Post αναφορικά με ένα τεράστιο και εξαιρετικά διευρυμένο δίκτυο δωροδοκιών που ελέγχει το χώρο της παραγωγής πετρελαίου παγκοσμίως. Πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία βρίσκεται μία εταιρεία η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, αλλά παίζει τον κεντρικό ρόλο σε φοβερά διαπλεκόμενο σύστημα διαφθοράς. Στο στόχαστρο, όπως συμβαίνει πάντα, οι φτωχοποιημένες πετρελοπαραγωγοί χώρες, όπως η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, η Λιβύη, αλλά και το Κουβέιτ και τα Αραβικά Εμιράτα. Χαρακτηριστικό είναι οι περισσότερες από αυτές χώρες είτε ταλανίζονται από εμφύλιες σειράξεις, είτε έχουν υποστεί επεμβάσεις από εξωτερικές δυνάμεις, είτε βρέθηκαν στο επίκεντρο της Αραβικής Άνοιξης. Έχετε γνώση, παρακολουθείτε κι εσείς. Πείτε μας δύο λόγια. Λιάννα, το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι ότι δεν υπάρχει ο έλεγχος από τους πολίτες. Όπου λείπει ο έλεγχος από τους πολίτες, δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα. Όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η όποια εξουσία, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Πάντοτε θα υπάρχει η διαπλοκή της όποιας οικονομικής εξουσίας με την πολιτική εξουσία. Σημασία όμως έχει στο ίδιο το κράτος να μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Διότι σε τελευταία ανάλυση, εάν οι πολίτες λένε ότι δεν με ενδιαφέρει για το κράτος, είναι το πρώτο βήμα για την παρακμή αυτού του κράτους. Αυτό δεν είναι δικό μου, το είχε πει ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ήδη σχεδόν 250 χρόνια, 300 πριν. Και αυτό, ας μην ξεχνάμε, ότι πάντοτε ίσχυε σε όλες τις περιόδους του πολιτισμού. Δηλαδή, όποτε υπήρχαν πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για το κράτος, πάντοτε άκμαζε ο πολιτισμός. Όποτε οι πολίτες επιδίωκαν μόνο το ατομικό τους συμφέρον, τότε παρήκμαζε η πόλη και το κράτος. Παράδειγμα, η αρχαία Ελλάδα. Τον 5ο π.Χ. αιώνα όλες οι πόλεις ήταν σε ακμή. Όλοι ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν στα κοινά, όλοι είχαν γνώμη, έτσι. Και μάλιστα ο Περικλής στον Επτάφιο του Θουκυδίδη έχει πει και το περίφημο «Μόνιγάρ των μηδέν των πολιτικών μετέχοντα, ούκα πράγμονα, αλλά αχρίων νομίζομεν». Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι αυτός που δεν μετέχει στα πολιτικά πράγματα δεν είναι απλώς ένας ήσυχος άνθρωπος, αλλά είναι άχρηστος. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω και να επανέλθω στο αρχικό σου ερώτημα, όταν δεν υπάρχει ο έλεγχος από τους πολίτες, είναι φυσικό να εμφανίζονται φαινόμενα διαφθοράς και μάλιστα μη ελέγξιμης. Μάλιστα. Ρωτάει τηλεθεατής από, συγκεκριμένα από Πελοπόννησο, ότι με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο λαός που όλη μέρα, όπως αναφορικά μας γράφει, δουλεύει, προσπαθεί να βγάλει το ψωμί του. Απ' την άλλη, όπως είπε ο κύριος Ζωγράφος, αυτοί που πληρώνουν έχουν το λόγο. Πώς γίνεται, με ποιο τρόπο. Ο κόσμος, οι πολίτες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη. Ας μην ξεγελιούνται από αυτό το οποίο τους σερβίρεται από διάφορους κατευθυνόμενους, θα έλεγα, κύκλους, οι οποίοι λένε ότι εγώ θα σώσω τον κόσμο. Ναι, και εσύ θα σώσεις τον κόσμο. Με το παράδειγμά σου, με την αναφορά σου και με τη συμμετοχή σου.
Εάν θέλεις να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο λέμε Ελλάδα, πρέπει να συμμετέχεις. Μην ξεχνάμε, θα κάνω πάλι μια αναφορά σε αρχαίους συγγραφείς. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών και αυτό τον ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα. Με αυτή την έννοια, πολιτική είναι κάθε κίνηση, κάθε σκέψη, κάθε πράξη που επιχειρείται να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών. Αλλά, επομένως, δεν πρέπει να αφήνουμε την πολιτική διάσταση έξω από τα πράγματα. Και η στήριξη ακόμα την οποία παρέχει στον Πέτρο Ζωγράφο και στην ομάδα του ο κάθε πολίτης είναι μία πολιτική σκέψη. Είναι μία προσπάθεια να βοηθηθεί η κοινωνία, να βοηθηθεί το περιβάλλον, να βοηθηθεί η πατρίδα μας, να βοηθηθεί ο πλανήτης. Μάλιστα. Επομένως, ας μην μειώνουμε τη σημασία της στήριξης και της συμμετοχής. Μάλιστα, κύριε Ζωγράφε, και μέσα από τα μηνύματα και γενικά και στο mail σας, ο κόσμος που συναντάτε στο δρόμο, τι σας λέει, τι γίνεται και με τη σημερινή κατάσταση, τη σημερινή πολιτική κατάσταση, όπου, να και συγκεκριμένα, πολλά είναι τα μηνύματα, δεν μπορώ ακριβώς να τα διαβάσω όπως τα διατυπώνει ο κόσμος, γιατί δείχνει την αγανάκτησή του. Αλλά το νόημα είναι ότι έχει εξαπατηθεί. Εσάς τι σας λένε όταν σας συναντούν? Λιάννα, εγώ λόγω του χθες είχα τα γενέθλιά μου. Έχω πάρει χιλιάδες πραγματικά emails, έστειλαν φίλοι, τους οποίους ειλικρινά μένω άναυδος με τον αριθμό αυτών των μηνυμάτων. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος βαθιά μέσα του, επειδή πολλές φορές έχει κάνει, χωρίς να το θέλει, τον έχουν παρασύρει και έχει πάρει λάθος αποφάσεις, ο κόσμος πια έχει φτάσει πλέον στο επίπεδο να μην πιστεύει πια κανέναν από δάφτους με αυτά που γίνονται. Και όχι μόνο να μην πιστεύει, αλλά είδαμε και πρόσφατα, αυτή τη βδομάδα, σε συγκεκριμένο πολιτικό που πήγαν να το προπυλάκησαν. Ναι. Και έχει αγανακτήσει ο κόσμος και πάνω από όλο αυτό που μου γράφουν και μου στέλνουν και μου ξαναστέλνουν ότι έχει εξαπατηθεί. Εγώ έχω να πω, να σε διακόψω, ναι, ότι ευχαριστώ τους φίλους μου, τον κόσμο, γιατί φίλοι μου είναι ο κόσμος, όλος ο κόσμος, και μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε αυτή την πατρίδα. Εάν βλέπει κάποιος κάτι διαφορετικό, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, συνέχεια να είμαστε με κατεβασμένο το κεφάλι? Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή τα παιδιά που θα γεννηθούν να είναι δούλοι, να είναι υπηρέτες? Τι θέλουν λοιπόν κάποιοι? Μάλιστα. Ωστόσο, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Νησιώτη, πρώην διευθυντή της ΔΕΗ, του Τμήματος Παραγωγής Υδρογόνου. Καλησπέρα, κύριε Νησιώτη. Καλησπέρα σας. Εδώ συζητάμε, όπως παρακολουθείτε κι εσείς, όσο αφορά εννοείται και τη μεγάλη καινοτομία του κ. Ζωγράφου, αλλά και τις εταιρείες που υψώνουν τείχη και δωροδοκούν τον πλανήτη, κάνοντας τα αποτελέσματα και τις έρευνες να είναι μέσα στα δικά τους δεδομένα. Να πω μια κουβέντα. Καλησπέρα, ναι, κύριε Νησιώτη. Να καλησπερίσω. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείτε. Ο Γιάννης ο Νησιώτης είναι πραγματικά ένας ήρωας, γιατί κάποιες φορές που μιλήσαμε μου είπε το τι συμβαίνει μέσα στον κλάδο που είχε ασχοληθεί στη ΔΕΗ συγκεκριμένα για την παραγωγή υδρογόνου με τη μέθοδο της συμβατική, της ηλεκτρόλυσης, της ενδόθερμης διαδικασίας της ηλεκτρόλυσης. Και πραγματικά αυτά που άκουσα, τα φρικτά πράγματα, με έκαναν και έμεινα άναυγος. Ναι, κύριε Νησιώτη. Ναι. Ο κύριος Ζωγράφος είπε, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, ναι, αυτά που είδατε και ζήσατε από κοντά όσο τα χρόνια που ήσασταν στη ΔΕΗ. Ναι. Δώστε μας μια εικόνα και μας. Για τη σκοτεινή πλευρά εκείνη που είναι, πιστεύω, κύριε Νησιώτη, έτσι όπως πραγματικά μου το αναφέρατε, εγώ αρχίζω και πιστεύω στην κόλαση δηλαδή με αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό κάνει η προέκταση, γιατί εγώ δεν δούλεψα μόνο στη ΔΕΗ. Δούλεψα γενικά στη βαριά βιομηχανία. Mm-hmm.
Λοιπόν, επομένως έχω μια γνώμη αυτό, γιατί κατά σύμπτωση έχω δουλέψει στην παραγωγή υδρογόνου και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και τα δύο δηλαδή αντικείμενα δικά σας. Γι' αυτό πριν από δύο-τρεις μήνες, πολλοί παρακολουθήσαμε έκπληκτοι μια μικρή συσκευή να παράγει μια δυσανάλογα μεγάλη οξυδρική φλόγα και εκ δευτέρου μια σημαντική ηλεκτρική ενέργεια σε συνθήκες αλωνιού. Κύριε Νησιώτη, συγγνώμη, ναι. Χημικός-μηχανικός είστε, αν δεν κάνω λάθος, το επάγγελμα. Ναι, χημικός-μηχανικός, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε την παραγωγή αυτή. Ούτε θόρυβοι, ούτε δηλητήρια, ούτε καπνί, ούτε ραδιενέργεια, ούτε παραμικρή ρύπανση, η όχληση, η κίνδυνος. Η έκπληξη για μένα προσωπικά ήταν ακόμα μεγαλύτερη, γιατί για κάποιες δεκαετίες έχω εργαστεί στην παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ΑΕΒΑΛ, όπου η παραγωγή υδρογόνου γινόταν σε συνθήκες κόλασης, με τη γερμανική μέθοδο Kopper-Stoczek. Δηλαδή άνθρακας και ατμός νερού υπό υψηλή θερμοκρασία να δίνει υδρογόνο και μονοξίδιο. Και στη ΔΕΗ, όπου το υδρογόνο παράγεται με την πανάρχια τρομερά ηλεκτροβόρα, επικίνδυνη ηλεκτρόλυση υπό συνθήκες ζούγκλας. Πανάκριβη εισαγόμενη ηλεκτρολυτική συσκευή, δισεύρετα ανταλλακτικά, διάβρωση διαρροές καυστικών υγρών, εκρήξεις, υπερσυμπίεση για αποθήκες υδρογόνου. Συνθήκες παραγωγής αλωνίου από τη μία, του κυριογράφου, συνθήκες κόλασης ή ζούγκλας από την άλλη, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, όπως έχω εγώ και ξέρω και ονόματα και μπορώ να τα πούμε όλα κάποια στιγμή. Νεκρούς, λοιπόν, νεκρούς είπατε κύριε Νησιώτη. Και νεκρούς και τραυματίες. Μάλιστα. Και έχω σώσει και κάποιον άνθρωπο, σε πάση περιπτώσει. Από δηλητηρίαση με μονοξίδιο στην ΑΕΒΑΛ. Λοιπόν, θα περίμενε λοιπόν κανείς, εφευρέτης και παρουσιαστής, τότε που βλέπαμε την παρουσίαση, να χρησιμοποιούν διθυραμμικές εκφράσεις και να επιδεικνύουν υπερηφάνεια για αυτά τα επιτεύγματα. Αντίθετα, είδαμε χαμηλούς τόνους, λίγα λόγια, σεμνότητα. Τι συμβαίνει, άγνοια της αξίας και των προεκτάσεων των εφευρέσεων, πολιτική αδυναμία εκφράσεως, πραγματική σεμνότητα, μαξιμαλισμός, ίσως λίγο απ' όλα, με προεξάρχουσα την υπερβάλλουσα σεμνότητα, όπως διεπίστωσα όταν γνώρισα την απλότητα των ανθρώπων. Όμως, ο φθόνος παραμονεύει και κάνει να φαίνονται ανόητοι ακόμα και οι δήμονες. Όπως προχθές, που κάποιος διεκήρυξε ότι το υδρογόνο που παράγει η καύση του υδρογόνου συμβάλλει τρεις φορές περισσότερο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από το διοξίδιο του άνθρακου της κάψης των ορυκτών καυσίμων. Αμάν κύριε καθηγητά, δεν ξέρεις ότι αυτή η καύση των ορυκτών καυσίμων παράγει εκτός από διοξίδιο και όγκους νερού, συν NOx, συν διοξίδιο του θείου, συν υδρογονάνθρακη, συν εθάλη κλπ. Εκτός αν και διαμάντια με καθαρό οξυγόνο, οπότε παράγεται και το διοξίδιο. Μέχρι εδώ ένα θέμα, ναι. Μάλιστα. Ήθελα, κύριε Νησιώτη, γιατί ειλικρινά αυτό με προβληματίζει. Ναι. Όταν στην κόλαση που είπατε παρήγαγε η ΔΕΗ, δεν ξέρω κάποια... Ήταν στην ΑΕΒΑΛ, ήταν των αζωτούχων λιπασμάτων. Στην ΑΕΒΑΛ. Ναι, με παραγωγή υδρογόνου με τη μέθοδο Kopper-Stoczek. Δηλαδή είχαμε εκρήξεις, θέλετε να πείτε. Εκεί είχαμε τα πάντα. Είχαμε δηλητηριάσεις, έτσι, μέχρι θάνατο, τραυματισμούς, μια τρομερή κατάσταση. Όποιος έχει δουλέψει επάνω στη... Οι άνθρωποι που είναι στην Πτολεμαϊδά και στην Κοζάνη ξέρουν για ποια κόλαση μιλάμε και πώς εγώ βλέποντας τη δική σας συσκευή μπορώ να συγκρίνω και να βγάλω ένα πιο καλό συμπέρασμα από τους ακαδημαϊκούς ομιλούντες. Μάλιστα. 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 Πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Νησιώτη. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε. Μάλιστα. Εγώ ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια που πραγματικά εκφράζεστε στον κόσμο, ας πούμε, και λέτε αυτά που συναντήσατε με την συμβατική μέθοδο, δια της συμβατικής μεθόδου παραγωγής υδρογόνου. Ναι. Πολλές συμβατικές μέθοδοι. Και καμία πρωτοποριακή, όπως είναι αυτά για τα οποία μιλάμε.
Συγχαρητήρια. Τα οποία μας πηγαίνουν στη διαστημική εποχή, από τον Αγραμπά που είμαστε, στο ΕΒΣΥΝ και τελική ανάλυση στο ίδιο το ΖΥΝ. Συγχαρητήρια κύριε Νησιώτη, είστε πραγματικά ένα αξιόλογο άτομο. Τι να πω, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε κύριε Νησιώτη. Και... Λιάννα, για να συμπληρώσω αυτό το ΕΒΣΥΝ, το οποίο ανέφερε ο κύριος Νησιώτης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Το ΕΒΣΥΝ θα πρέπει να είναι ο σκοπός για τον οποίο θα παλεύουμε όλοι. Όλοι οι πολίτες θέλουμε να έχουμε το ΕΒΣΥΝ. Όχι μόνο για μας, αλλά για την ίδια την κοινωνία μας. Δηλαδή να συμμετέχουμε στη δημιουργία οικονομικών και πολιτιστικών αγαθών με τελευταία, με απότερο στόχο, την ευδαιμονία όλων των πολιτών. Υπό αυτή την έννοια θέλω να δικαιολογήσω την προηγούμενη έκφρασή μου ότι η συμμετοχή μας στην οποιαδήποτε πράξη βελτιώνει την κοινωνία μας, όπως η συμμετοχή μας στη στήριξη του Πέτρου Ζωγράφου και της ομάδας του συμβάλλει στην τελική επίτευξη της ευδαιμονίας των πολιτών, στο ΕΒΣΥΝ. Μάλιστα, απόλυτα κατανοητός. Και ωστόσο να πάμε να σχολιάσουμε ένα άλλο θέμα που αφορά τα ορυκτά καύσιμα. Και όταν μιλάμε για τα ορυκτά καύσιμα που αντέχουν με νέο ρεκόρ παραγωγής μέσα στο 2015. Αναφορικά θα δώσουμε δύο πληροφορίες πριν περάσουμε και δούμε το συγκεκριμένο βίντεο, ότι το 2015 καταρρίφθηκαν δύο παγκόσμια ενεργειακά ρεκόρ. Καταρχάς, εγκαταστάθηκε μεγαλύτερη ισχύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από κάθε άλλη χρονιά. Όμως αυτό το βήμα προς την πράσινη ενέργεια, ενεργειακή μετάβαση, συνοδεύτηκε από δύο βήματα πίσω, καθώς ένα αντίστοιχο ρεκόρ σημειώθηκε και στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Δηλαδή αυξήθηκε δυσανάλογα. Ακριβώς. Για να, απλά ο κόσμος να τα καταλάβει. Ακριβώς. Άρα τίποτα ουσιαστικά δεν έγινε. Η οποία αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με πέρσι, σύμφωνα με την έκθεση της BP Statistical. Παρότι η παραγωγή άνθρακα μειώθηκε κατά 1%, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν. Μπορεί η ποσοστιαία αύξηση να μοιάζει μικρή, αλλά αντιστοιχεί σε 127 εκατομμύρια μερικούς τόνους ορυκτών καυσίμων επιπλέον. Αντίστοιχα, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξήθηκαν κατά 36 εκατοστά μετρικούς τόνους μεταξύ του 2014 και 2015, στην έκτη κατά σειρά ετήσια αύξηση αυτού του ρήπου. Λιάννα, να κάνω μία παρένθεση εδώ. Εάν ανατρέξει κάποιος για να δει ο κόσμος το πόσο τον εγκοροϊδεύουν και τον δουλεύουν. Κάποιος καλεσμένος μας, σε προηγούμενη εκπομπή, ο κύριος Σταμάτης Σταματίου, μηχανολόγος μηχανικός, ο άνθρωπος είπε με έκπληξη ότι αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω, κύριε Ζωγράφε, είναι το δούλεμα που προσπαθούν να κάνουν στον ελληνικό λαό. Πριν από λίγα χρόνια είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο μηχανολόγος μηχανικός, ο Σταμάτης Σταματίου, ότι μας έλεγαν και διαφήμιζαν τα αυτοκίνητα με τη βενζίνη, ότι είναι περισσότερο οικολογικά, που καίνε δηλαδή βενζίνη μιλάμε, περισσότερο οικολογικά από ότι του πετρελαίου, έβριζαν λέει το πετρέλαιο και είχαν ανεβάσει στα ύψη τα αυτοκίνητα που σαν καύσιμο έχουν τη βενζίνη. Διαφημίσεις από εδώ, διαφημίσεις από εκεί και όλα αυτά γινόντουσαν εις βάρος του πετρελαίου σαν καύσιμο. Τώρα λέει ξαφνικά, δηλαδή εκεί φαίνεται ας πούμε το ψέμα που λένε κάθε φορά στον ελληνικό λαό, έτσι, για να προωθήσουν κάποια συμφέροντα. Ξαφνικά λέει βλέπουμε, εμφανίζονται τώρα οι πετρελαιοκινητήρες, ότι οι πετρελαιοκινητήρες είναι πολύ ισχυρότεροι και πολύ καλύτεροι από τους βενζινοκινητήρες,
και άντε ξανά πάλι από την αρχή. Αυτό το δούλεμα δεν το βλέπει ο κόσμος. Και οι μηχανικοί και όλες οι ειδικότητες. Από εκεί που το πετρέλαιο το είχαμε σαν μπαμπούλα, ξαφνικά παραμερίζουν το καύσιμο της βενζίνης και ξαναφέρουν πάλι στην επιφάνεια τους πετρελαιοκινητήρες. Τι έχουν λοιπόν καταφέρει αυτοί οι αθεόφοβοι? Έχουν κάνει τον ελληνικό λαό να κυνηγάει, να τα βάζει με τη σκιά του. Τη σκιά του ποτέ δεν θα την πιάσει ο κάθε πολίτης. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να δούμε αυτές τις κοροϊδίες πια, να δώσουμε ένα τέλος. Βγήκαν τώρα, έχουν τεράστιες καμπάνιες για τους πετρελαιοκινητήρες κτλ. Ενώ τότε τον είχαν υποτιμήσει, είχαν υποβιβάσει το πετρέλαιο κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να ανοίξει τα μάτια του ελληνικός λαός, επιτέλους πια, δεν πάει άλλο, και να καθορίσει την πορεία του, μόνος του. Και αν δεν μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό, ας τον κόψει, όπως έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Ωστόσο, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο βίντεο που αφορά τα ορυκτά καύσιμα και τη μόλυνση που προκαλούν. Βάρη πλήγμα στον τουρισμό της Ταϊλάνδης από την εμφάνιση πετρελαιοκυλίδα σε ονομαστό θέρετρο της χώρας. Δεκάδες χιλιάδες λίτρα αργού πετρελαίου διέρευσαν στη θάλασσα, καθώς το πετρέλαιο μεταφερόταν από δεξαμενόπλιο σε διυλιστήριο. Άνδρες του στρατού και εθελοντές προσπαθούν επιμόνως να καθαρίσουν το Koh Samui. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους πως η ζημιά ενδέχεται να είναι χειρότερη από όσο αναφέρεται επισήμως. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δεν θα είναι το ίδιο για χρόνια. Ήταν μια όμορφη παραλία. Είμαι συγκλονισμένος. Πιστεύω ότι πήρε πολύ χρόνο για να ελέγξουμε την κατάσταση. Αυτό επηρέασε πολύ τον τοπικό τουρισμό. Αν δεν το λύσουμε μακροπρόθεσμα, ο τουρισμός θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε ζώνη καταστροφής και οι τουρίστες αποχωρούν. Την πλατφόρμα που συνέβη διαρροή διαχειρίζεται θυγατρική εταιρεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Ταϊλάνδης PTT. Σύμφωνα με το διαχειριστή της πλατφόρμας, ο καθαρισμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τον ισχυρισμό αυτό απορρίπτουν ωστόσο περιβαλλοντικές ομάδες που δρούν στην περιοχή και φοβούνται πως η μόλυνση θα πλήξει και το υπηρετικό κομμάτι της χώρας. Μάλιστα, μιλάμε, είδαμε, παρακολουθήσαμε και για τη θαλάσσια ρήπανση που προκαλεί το πετρέλαιο. Ωστόσο, ο κύριος Πιλιόπουλε, είναι πολλά τα μηνύματα από τον κόσμο κάθε φορά, δέκατη εκπομπή, και ευχαριστούμε τον κόσμο που ανυπομονεί και ρωτάει για την εφεύρεση, για την καινοτομία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται? Όπως είπε και ο Πέτρος Ζωγράφος στην προηγούμενη εκπομπή, νυχθημερών εργαζόμαστε γι' αυτό. Υπάρχει συνεχής εργασία γι' αυτό. Σε πολλά επίπεδα. Όσον αφορά το θέμα τώρα των κατοχυρώσεων, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν θα ήθελα να επισέλθω περισσότερο. Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και όλες οι συνεννοήσεις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία σαφή και πλήρη κατοχύρωση των καινοτομιών προς όφελος του ελληνικού λαού. Ο Πέτρος Ζωγράφος είπε στην περασμένη εκπομπή ότι εργαζόμαστε νυχθημερών για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ισχύ και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και να φωταγωγήσουμε, να ηλεκτροδοτήσουμε ένα μνημείο. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η προσπάθεια, διότι θεωρητικά όλοι λέμε εύκολο είναι να το κάνεις. Στην πράξη όμως δοκιμάζεται και η αντοχή και η συνέπεια και η δύναμη της ομάδας η οποία προσπαθεί να το φέρει σε πέρας. Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπετε συνεχώς, υπάρχει η έρευνα και υπάρχει η έρευνα η πρακτική και η θεωρητική. Η θεωρητική έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστώσει κάποιους κανόνες. Η πρακτική έρευνα αποσκοπεί στο να μετουσιώσει σε πράξη αυτούς τους κανόνες. Και εκεί είναι οι μεγάλες δυσκολίες. Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Σπυλιόπουλε. Θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι και ειδικά οι πολίτες ότι εμείς δεν το έχουμε δει το πράγμα, άντε τάκα τάκα να κατασκευάσουμε κάτι, να οικονομήσουμε.
Εάν μπέσουμε σε αυτή την παγίδα, χάσαμε όπως λέει ο κόσμος και τα αυγά και τα καλάθια. Εάν βγάλουμε στο εμπόριο μία συσκευή των 800 βατ και των 1000, θα έρθει μετά μία πολυεθνική που θα έχει τις δυνατότητες παραγωγής και αντιγραφής. Και αντιγραφής σε μεγάλες ποσότητες και ισχύς και θα αρχίσει αυτά να τα ξαναπουλάει στο βενζινάδικο. Δηλαδή ξανά μανά, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, τα ίδια. Εμείς λοιπόν στην παγίδα αυτή δεν θα πέσουμε. Αυτό θα καταστεί, θα γίνει στρατηγική της χώρας μας και θα το εκμεταλλευτούμε σαν χώρα. Αυτό έχει σημασία. Δεν θα κάνουμε λοιπόν τη χάρη σε κάποιους στο όνομα ότι να τα οικονομήσουμε, να αρχίσουμε να πουλάμε. Προσέξτε το αυτό, προσέξτε το. Για εσάς το λέω, για το λαό, για τον πολίτη που μας παρακολουθεί. Και να χάσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα, διότι σε αυτή την περίπτωση πάλι αύριο με 500 δις θα είμαστε χρεωμένοι. Κάναμε λέει κάποιες μεγάλες έρευνες σαν Ελλάδα, σαν χώρα, εάν θυμάστε, ποιος δεν θυμάται το αντιεροπορικό, το Άρτεμις. Πού είναι το Άρτεμις? Το ραντάρ γνωρίζει ο κόσμος, ο Έλλην πολίτης, το ραντάρ, αυτά που έχουν η αεροπορία, τα αντιτορπιλικά κτλ. Ότι είναι ελληνική εφεύρεση του Σαντορίνη. Του Παύλου Σαντορίνη. Του Παύλου Σαντορίνη. Πού πήγε το ραντάρ? Κάποιοι λοιπόν τότε επιτίδιοι που είχαν την εξουσία, άρον άρον σταύρωσον αυτόν, να παράγουμε, να κάνουμε, και ξαφνικά πουλήθηκαν όλα έξω αυτά. Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω γιατί είμαι οργισμένος. Ας προσέξουν όμως κάποιοι να μην γίνονται ουρές των κάποιων κέντρων τα οποία ταλανίζουν τη χώρα εδώ και δεκαετίες, εκατονταετίες. Εμείς αυτή την παγίδα δεν θα πέσουμε. Εάν βρεθεί κάποιος να πει ότι μέχρι σήμερα έχουμε πάρει ένα ευρώ από κανέναν, ας βγει να το πει. Αυτό τους έχει κάψει. Αυτό, κύριε Σπυλιόπουλο, εγώ είχα να πω, που είναι σημαντικό νομίζω. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο? Ναι. Θα πρέπει εμείς οι πολίτες να ενστερνιστούμε το δόγμα ότι αξίζει να συμμετέχουμε και να προσπαθούμε. Ότι αξίζει εμείς οι πολίτες να στηρίξουμε την ομάδα του Πέτρου Ζωγράφου σε αυτό το τιτάνιο έργο και για την απελευθέρωση της πατρίδας αλλά και για την απελευθέρωση των ιδίων των πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι σε τελευταία ανάλυση, αν κάτι πάει να βελτιώσει την κοινωνία, πάει να βελτιώσει τους όρους ζωής στις πολίτες, είναι πολιτικό. Γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει πριν, ότι αν το καλοεξετάσουμε, οποιαδήποτε πράξη μας έχει ευρύτερες επιπτώσεις στο κοινωνικό περιβάλλον μας, είναι πολιτική. Και ας γνωρίζουμε ή ας έχουμε υπόψη μας ότι το βαθύτερο σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Είναι η περίοδος που ζούμε τώρα. Η αυγή έρχεται και να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι η αυγή θα φωτίσει και την Ελλάδα και τους ίδιους. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε που μέσα από αυτές τις 10 εκπομπές δείξατε μεγάλη ανταπόκριση και στήριξη στο όνομα του κύριου Πέτρου Ζωγράφου και την προσπάθειά του. Κύριε Ζωγράφε, καταρχήν έχετε πολλές ευχές για χθες, για τα γενέθλιά σας. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, έρχονται τα μηνύματα από τον κόσμο. Εγώ, Λιάννα... Και όχι μόνο από την Ελλάδα, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Και από τον ελληνισμό, τους μετανάστες, τους ομογενείς μας, στηρίζουν το έργο σας και είναι δίπλα σας. Εγώ, Λιάννα μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν ξέρω πόσο έτσι, ας πούμε, δεν ξέρεις πόσο δυναμικά έτσι και από την ψυχή μου θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς, τις φίλες και τους φίλους που επικοινώνησαν αυτές τις μέρες μαζί μας. Όχι μόνο για να συμπαρασταθούν σε αυτό που κάνουμε,
αλλά και λόγω των γενεθλίων μου για τις ευχές που δέχτηκα. Σας ευχαριστώ όλους, μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα προχωρήσουμε, μπας και καταφέρουμε και κάνουμε κάτι για αυτή την τραυματισμένη, την πονεμένη πατρίδα μας. Μάλιστα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, όχι όμως για πολύ, θα κάνουμε μία παύση όσο αφορά το καλοκαίρι εδώ τη σεζόν. Όταν θα ξεκινήσουν πάλι οι εκπομπές, θα ενημερωθείτε μέσω από το site της zoungla.gr. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά και ο κύριος Ζωγράφος και εμείς όλοι εδώ που ανοίξατε τις αγκαλιές σας και παρακολουθήσατε αυτές τις 10 εκπομπές. Ο κύριος Ζωγράφος και εμείς από πλευρά μας σας υποσχόμαστε ότι με το καινούργιο ξεκίνημα που θα γίνει με τις νέες εκπομπές θα έχουμε ακόμα πιο πολλά να πούμε με αποτελέσματα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ναι, ναι κύριε Ζωγράφε, σας ακούω. Να ευχαριστήσω και εγώ πραγματικά τον ήρωα που είναι σύμβολο για την πατρίδα μας, το Μανώλη το Γλέζο, που είχαμε μία συνάντηση. Είχαμε πει να συναντηθούμε για 20 λεπτά και κάτσαμε 3-3,5 ώρες μαζί και ενημερώθηκε για αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, στον πλανήτη και τα λοιπά, όλα αυτά, μια που ήταν και ευρωβουλευτής, που παρετήθηκε στη συνέχεια προς τιμήν του. Αυτόν τον ήρωα που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην πατρίδα μας. Σε ευχαριστώ, Μανώλη Γλέζο, που μας άκουσες και για τη συνάντηση αυτή που ξεκίνησε για 1/4 και πήγε 3,5 ώρες. Αυτό. Σε αυτό το σημείο όμως να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μάκη Τριανταφυλόπουλο που μας έδωσε βήμα μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλα και τόλμησε και μέσα από τις εκπομπές τις δικές του αυτό που δεν τολμήσαν καν να πούνε οι άλλοι και να αναφερθούν. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και εννοείται ενημερωνόμαστε για κάθε εξέλιξη και τα ερωτήματά σας, οτιδήποτε θέλετε να πείτε στον κύριο Ζωγράφο μέσα από το φόρουμ που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της zoungla.gr αλλά και για όλες τις άλλες εξελίξεις, πάντα εδώ, μέσα από το zoungla.gr. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.